Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. 14/2018 ξεκινάμε και το σημερινό το live, τη ζωντανή μας μετάδοση. Θα καλωσορίσω τους φίλους μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι το φως της Ανάστασης να έχει ξαναστηθεί μέσα μας και να μας κάνει να νιώσουμε αυτή την κάθαρση και να βιώσουμε έστω και για λίγο κάθε φορά την εξύψωση του πνεύματός μας. Ωραία, θα περιμένω να μπουν μέσα οι φίλοι μας να ξεκινήσουμε και το σημερινό live. Με πήρε λίγο ύπνο σήμερα, συγγνώμη που σας καθυστέρησα. Τις Κυριακές κάνουμε τις διαλέξεις, συνεχίζουμε και τα μαθήματα, τα ατομικά, τα ομαδικά. Και επίσης μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μας, στο YouTube, όπου ανεβάζουμε κάθε φορά όλες τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Χαίρομαι που βλέπω τα γνωστά πρόσωπα ξανά μέσα. Γεια σου Χρύσα, Μαρία, ο Κώστας. Ξεκινήσουμε, φίλοι μου, να μιλήσουμε λίγο για το Πάσχα. Λοιπόν, θα μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας, όπως πάντα, ή το θέμα που θέλετε να αναπτύξουμε από κάτω, στα σχόλια. Καλησπέρα Ελευθερία. Καλησπέρα Μαρία, Στέλλα. Λοιπόν, θα τα γράψετε από κάτω τι ερωτήσεις έχετε και θέματα και μετά τον πρόλογο που θα κάνω να ξεκινήσουμε να μοιραστούμε την πληροφορία. Εντάξει φίλοι μου. Γεια σου Άντι, Άντρι, Σωτηρίου. Γεια σου Μαγδαληνή. Λοιπόν, έτσι λίγο θα κάνετε υπομονή μέχρι να πάρω μπρος. Μας πήρε ο ύπνος λίγο και ήμουν στα όνειρά μου. Δεν καταλαβαίνετε. Τώρα εν πάση περιπτώσει. Θα βάλουμε λίγο μπρος, σιγά σιγά στο τρένο, τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ. Να ξεκινήσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά την ταχύτητα που πρέπει. Λοιπόν, σήμερα φίλοι μου θα μιλήσουμε, επειδή είναι ημέρες, γιατί άλλο, για την Ανάσταση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Χριστός είναι το φως μέσα μας, το καθαρό φως που... Ο Χριστός μέσα μας είναι το καθαρό φως που καθώς συνεχόμενα περνάει από τα διάφορα πάθη, τις ηθελημένες προκλήσεις που βάζουμε τον εαυτό μας για να επιβεβαιώσουμε μέσα μας τη μέγιστη, θα λέγαμε, κατάσταση ουδετερότητας, κάθαρσης, αντανάκλασης των συμπαντικών νόμων, έρχεται η ώρα που πρέπει να τον σταυρώσουμε, δηλαδή το φως, να το εκδηλώσουμε πάνω στον ανοιγμένο κύβο της ζωής που είναι ο σταυρός. Ξέρουμε όλοι ότι αν ανοίξουμε τον κύβο δημιουργείται ο σταυρός που βλέπετε στην εκκλησία. Το φως, σταυρωμένο, θα λέγαμε, μέσα στον κύβο, μέσα στην ύλη, μέσα στο 3D, έρχεται η ώρα που θα έρθει για να εξατμιστεί και να φύγει πίσω μαζί με τις εμπειρίες, όπως κάθε φορά το νερό από ατμός κατεβαίνει, περνάει, παίρνει τις εμπειρίες της γης και μετά πάλι μέσω της εξάτμισης διαχωρίζεται από τη γη, από τη λάσπη. Και βγαίνει, θα λέγαμε, καθαρό
ψηλά στον ουρανό. Πάνω κάτω γίνεται το ίδιο πράγμα με το πνεύμα μας κάθε φορά, με τη συνείδησή μας. Σε πολλούς κύκλους λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος να παίξει μέσα του ηθελημένα αυτές τις καταστάσεις της νομοτέλειας, θα λέγαμε να πεθάνει πριν πεθάνει, να βιώσει όλες εκείνες τις εμπειρίες για να φτάσει τον εαυτό του έξω από τον εγωισμό, έξω από εκείνο τη φαινομενική αποκοπή που μας δημιουργεί, θα λέγαμε, όλη αυτή τη μοναξιά, το φόβο, με συνέπεια ο ένας να πολεμάει τον άλλον. Έρχεται λοιπόν η ώρα εκείνη που μέσα μας θα έρθουν εκείνες οι διάφορες προκλήσεις, φίλοι μου, για να μπορούμε να συγχωρέσουμε ορισμένους εαυτούς μας. Ορισμένους εαυτούς μας που τόσο καιρό μας πονέσαν, μας ταλαιπωρήσαν και όσο πιο δυνατή ήταν η ταλαιπωρία και ο πόνος που μας δώσαν, τόσο πιο πολύ αγάπη πρέπει να βάλουμε εμείς, δηλαδή να εξυψωθούμε πάνω από τον πόνο για να μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ηθελημένα ένας άνθρωπος, μια ψυχή, καλεί εκείνη την ώρα που θέλει να φτάσει στην χρηστοποίηση συγκεκριμένες προκλήσεις στη ζωή του για να μπορεί να περάσει συγκεκριμένους βρασμούς, όπως τα λέγαμε τα διάφορα μέταλλα που έχουν τη δική τους πήξη και τήξη. Έτσι ακριβώς σε συγκεκριμένα σημεία κάθε άνθρωπος δημιουργεί τη δική του πήξη, τήξη, εξάτμιση ορισμένων πραγμάτων, ουσιών μέσα του και αυτό το βοηθάει να μετασχηματιστεί αλχημικά σε κάτι καινούριο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, για τους ανθρώπους που μέσα τους, ανά κύκλο και ανά επίπεδο, περνάνε αυτά τα πάθη, τα λεγόμενα, εγκαλούνται να εξυψώσουν τη συνείδησή τους σε εκείνο το σημείο για να μπορούν να συλλάβουν ότι όλο αυτό, κάτω από ένα επίπεδο διαφορετικό που είναι έξω από τον εγωισμό μας, συμβαίνει τέλεια και για το καλό όλων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως έχουμε ορισμένα έθιμα και πολλοί άνθρωποι τα κάνουν μηχανικά, να περνάνε τις νηστείες και με την Ανάσταση πάλι, καθώς ο ήλιος μας φαίνεται να έχει ξανασταθεί στο μεγαλύτερο ύψος, αφού πριν είχε πέσει, όπως θυμόμαστε, κατά τα Χριστούγεννα, έρχεται η ώρα να εξυψωθεί σιγά σιγά και να είναι στο μέγιστο φως του. Αυτό το μέγιστο φως εκμεταλλευόμαστε κι εμείς, γιατί ακολουθούμε τις ενέργειες για να βοηθηθούμε στην εσωτερική μας πρακτική και να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, να συλλάβουμε έστω και για λίγο τη δική μας Ανάσταση κάθε φορά σε ένα άλλο επίπεδο συνείδησης. Γιατί συγκεκριμένα μπορέσαμε και βάλαμε αγάπη, συγχώρεση σε πράγματα που πριν δεν μπορούσαμε να συγχωρέσαμε, γιατί δεν ξέραμε, γιατί είχαμε άγνοια, γιατί κοιτάγαμε ένα μικρό κομμάτι μέσα της ζωής μας που συμφέρει μόνο τον εγωισμό μας, που συμφέρει μόνο τη γνώση μας, που συμφέρει μόνο εκείνο το επίπεδο άγνοιας που έχουμε και έτσι δεν μπορούσαμε να συγχωρέσουμε τα ζώα, δεν μπορούσαμε να συγχωρέσουμε τους ανθρώπους, δεν μπορούσαμε να συγχωρέσουμε τη γη, δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον Θεό, θα λέγαμε. Κάθε φορά που εμείς μπαίνουμε όμως εκείνη τη συνείδηση της γης, δεν θα νιώθουμε παραπονεμένοι, δεν θα νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι και θα βλέπουμε ότι όλα πάνε τέλεια. Κάθε φορά που εμείς αναβαθμίζουμε τη συνείδησή μας, καταλαβαίνουμε την ομοτέλεια, ξέρουμε γιατί υπάρχουν οι κύκλοι και έτσι όταν εμείς καταλάβουμε ότι υπάρχουν και οι τέσσερις, θα λέγαμε, εποχές, δεν θα μας πιάνει απογοήτευση όταν έρχεται χειμώνας. Αυτό το χειμώνα καλούμαστε κάθε περίοδο της ζωής μας να μπορούμε να εξαγνίζουμε κάθε φορά και σε ένα καλύτερο επίπεδο να μεγαλώνει η συνειδητότητά μας. Γι' αυτό και πάλι υπάρχει εκείνη η αλληγορία με το αρνί που σημαίνει την αθωότητα, την οποία μετά σε εισαγωγικά το σφάζουν και το τρώνε. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει κυριολεκτικά όπως το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά συμβαίνει εσωτερικά μέσα μας. Γιατί μετά από αυτό το πράγμα, μετά τη δική μας Ανάσταση, μετά που βλέπουμε όλη αυτή την αγνότητα την οποία έχουμε φτάσει,
ξαναγυρίζουμε στην καινούργια έλικα πάλι. Να παίξουμε άλλα, άλλα σενάρια και άλλες προκλήσεις. Έτσι, φίλοι μου, πάντοτε ο αμνός για τους κύκλους που χρειάζεται θα σφάζεται. Στο όνομα, θα λέγαμε, όλης της εργασίας. Και πάντοτε ο Χριστός θα ανασταίνεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι κύκλοι και να μείνουμε στην χριστικοποίηση των επομένων γενεών. Όλα αυτά τα πράγματα βλέπετε ότι έχουν βγει κάτω από μερικές διδασκαλίες για να μπορούν να εξυψώσουν τον άνθρωπο να προλάβει ορισμένες παλιές ψυχές αυτό που οι άλλες ψυχές θα κάνουν σε άλλους κύκλους. Με κανέναν τρόπο λοιπόν δεν θα έπρεπε να δοθεί στην ανθρωπότητα βιαίως, με αποσαφήνειες και όπως δίνεται και έχουν μπερδέψει τον κόσμο και έχουν κάνει οι άνθρωποι οι ίδιοι λόγω της πιέσεως που έχουν δεχτεί από τις θρησκείες να έρχονται σε εκείνο το αποτέλεσμα ώστε να μην τις καταλαβαίνουν και να αρχίζουν να τις λειτουργούν μηχανικά, διαφορετικά και έχουν καταντήσει αυτή τη στιγμή όλες σχεδόν οι θρησκείες να κυριαρχούνται ή να λειτουργούνται από ανθρώπους που δεν είναι άξιοι των ευθυνών τους ώστε να διοικούν, θα λέγαμε, την ανθρωπότητα, τη μάζα. Από ένα σημείο και μετά βλέπουμε ότι η χειραγώγηση του ανθρώπου μπορεί να έδινε κάποτε μία τάξη. Τώρα όμως οι άνθρωποι, επειδή είναι σε εκείνο το επίπεδο να γνωρίσουν τον εαυτό τους, έχουν ασπαστεί την ελευθερία. Και έτσι από μια κοινωνία ίσως ευημερίας, τάξης, αλλά χωρίς ελευθερία, επιλέγουν μια κοινωνία ελευθερίας, χωρίς να υπάρχει ευημερία. Αυτό συμβαίνει μέσα μας, αυτό συμβαίνει και στην κοινωνία αυτόν τον καιρό. Κάθε φορά όμως που έρχεται η κοινωνία της ελευθερίας, είναι φυσικό όλοι να φινόμαστε, σαν ελεύθεροι που είμαστε, να δεχτούμε τις συνέπειες των επιλογών μας. Και έτσι μέσα μας παίζουν εκείνα τα πράγματα που λένε το πρέπει θα φύγει και θα έρθει στη θέση του ενθουσιασμός. Ο πόνος δεν θα φύγει. Γιατί ο ενθουσιασμός μας πάει κάποτε και κάπου που εμείς δεν χρειάζεται να προσδοκούμε το που. Απλά πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι εκεί θα βρούμε πάλι τον εαυτό μας. Το μόνο που έχουμε να γνωρίσουμε είναι τον εαυτό μας. Ακόμα και όταν εμείς μετά από τις συνέπειες δούμε ότι τον πονέσαμε τον εαυτό μας. Και έτσι ακριβώς θα γίνει και με την ανθρωπότητα τώρα, φίλοι μου. Βλέπετε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα αυτόν τον καιρό. Από εκείνη την ευημερία, την τάξη, θα μπορούσαμε να πούμε, την καθοδήγηση του ανθρώπου, ξαφνικά έρχεται μια ελευθερία χωρίς σοφία, χωρίς γνώση θα λέγαμε, η οποία θα κάνει τον άνθρωπο, τι άλλο, να βιώσει τις συνέπειες μιας ελευθερίας χωρίς γνώση, όπου θα είναι, θα λέγαμε, σχεδόν καταστροφικές. Τότε και μόνο τότε κάποιος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την έννοια της τάξης. Την έννοια της τάξης. Μόνο όταν χάσει την τάξη και μόνο κάποιος άνθρωπος συλλάβει το πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η τάξη. Κινείται μέσα στη ροή, κινείται μέσα στην τάξη. Και αυτό ερχόμαστε να καταλάβουμε δημιουργώντας στον εαυτό μας από τη μία το βίωμα είμαστε εκτός ροής και από την άλλη το βίωμα να πηγαίνουμε με τη ροή. Έρχεται λοιπόν η ώρα αυτόν τον καιρό να λειτουργούμε καθ' εικόνα και ομοίωση. Όπως είπαμε λοιπόν και σε περασμένες ομιλίες, όλο το κόλπο των διδασκαλιών είναι να μπορούμε να λειτουργήσουμε καθ' εικόνα και ομοίωση, θα λέγαμε, του Θεού, της νομοτέλειας, όλων αυτών των νόμων των οποίων κινείται, θα λέγαμε, όλο το σύμπαν. Πώς όμως εμείς να το κάνουμε αυτό? Και έτσι έρχεται εκείνη η ώρα, φίλοι μου, να ασχοληθούμε με τον εσωτερισμό, να αναπτύξουμε τη συνείδηση, γιατί όταν αναπτύσσουμε τη συνείδησή μας, η συνείδησή μας έχει την ιδιότητα να μπορεί να είναι πολύ επίπεδη.
να μπορεί να είναι πολυδιάστατη. Όμως, κυριολεκτικά, στη φυσική πραγματικότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο αργή η εξέλιξη και πολύ πιο περιορισμένη η έννοια της δημιουργίας μας και της κατανόησής μας. Βλέπετε λοιπόν ότι όσο εμείς μπορούμε και φεύγουμε σε εισαγωγικά από το σώμα, από τον περιορισμό του 3D, η συνειδητότητά μας μπορεί να γευστεί, θα λέγαμε, τους νόμους, τον διαλογισμό, θα μπορούσαμε να λέγαμε, έτσι, τον κοσμικό, θα λέγαμε, νου και την ομοτέλεια. Θα συνεχίσω και με ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω αυτόν τον καιρό, αφού θα κλείσουμε με την έννοια του Πάσχα. Να έρθουμε λίγο στην... και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας που έχετε γράψει, βλέπω ότι τις έχετε γράψει ερωτήσεις σας. Okay. Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τη συνειδησιακή μοναχικότητα. Πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το μονοπάτι, το εσωτερικό, νιώθουν μια συνειδησιακή μοναξιά, μια μοναχικότητα. Όλο αυτό το θέμα είναι, φίλοι μου, γιατί μαθαίνει ο άνθρωπος που εστιάζεται ή μεγαλώνει η συνείδησή του να λειτουργεί σε ταχύτητες υποατομικών, τα λέγαμε, καταστάσεων, με σκοπό να μπορεί να συλλαμβάνει, θα λέγαμε, πιο γρήγορα και να εκτελεί από πιο βαθιά ορισμένες εργασίες, ώστε τα αποτελέσματα να φαίνονται μετά. Θα λέγαμε ότι λειτουργεί σε άλλες ταχύτητες και άλλους κύκλους. Και όσο εμβαθύνει μέσα σε αυτό, είναι σαν να δουλεύει σε εκείνα τα πράγματα που δεν φαίνονται από τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό επίπεδο. Έτσι είναι σαν να χάνεται μπροστά από τα μάτια των άλλων η εργασία που κάνει στην κοινωνία, στον εαυτό του και σε αυτόν που αγαπάει. Έτσι φαίνεται ότι δεν παίρνει τα εύσημα, γιατί δεν μπορούν οι άλλοι να συλλάβουν τους κύκλους και τους χρόνους με τους οποίους εκείνος δρά κάτω από ορισμένες, θα λέγαμε, συνειδησιακές καταστάσεις που έχει. Όπως εσείς με τα παιδιά σας, για όσο έχετε παιδιά, φαίνεστε σε εισαγωγικά περίεργοι για τα παιδιά όταν τους λέτε κάτι, επειδή ξέρετε το δρόμο, επειδή ξέρετε που καταλήγει. Και για τα παιδιά που δεν έχουν πάρει αυτό το δρόμο να το ζήσουν, φαίνεται κάπως τρελό. Έτσι οι άνθρωποι, καθώς είπαμε για το Πάσχα, οι θελημένα, καθώς δουλεύουν σε εσωτερικές, undercover θα λέγαμε, καταστάσεις, οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς το σκοπό, τη θέληση, το δρόμο που ξέρουν ορισμένοι άνθρωποι καθώς δουλεύουν στα εσωτερικά πεδία. Αυτή λοιπόν η μοναξιά έρχεται για να μπορεί ο άλλος να βιώσει πραγματικά εκείνη την ώρα ότι αυτό που κάνει, το κάνει γιατί έχει ένα σκοπό, γιατί έτσι είναι, γιατί έτσι λειτουργεί πλέον και όχι για να πάρει τα εύσημα. Για τους ανθρώπους που γνωρίζουν, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, φίλοι μου, από την εσωτερική εργασία που κάνω εγώ γενικά, είναι μόνο το 10%. Αυτό δηλαδή το να με βλέπετε και να με ακούτε. Η ενέργεια κρυσταλλωμένη και σε ηχητική κατάσταση, όπως τώρα με ακούτε, είναι ένα 10% από όλη αυτή την εργασία την οποία γίνεται στο εσωτερικό εαυτό μου. Μαζί με εσάς, με τη γη και γενικά στο δικό μου ρόλο μέσα σε όλο το puzzle της αναβάθμισης αυτόν τον καιρό. Όσο λοιπόν χανόμαστε στο βυθό και κάνουμε πράγματα, να ξέρετε ότι εκεί πέρα μαθαίνουμε την έννοια της υπομονής. Γιατί ο χρόνος είναι πάντα εκείνος που θα μας δικαιώσει απέναντι στους φίλους μας, στους αδερφούς μας, στις ψυχές της οικογένειάς μας και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πράττουμε έτσι όπως πράττουμε. Έτσι συμβαίνει με όλους.
αλλά έρχεται και η κλίμακα εκείνη η οποία πλέον χανόμαστε εσωτερικά. Και να ξέρετε ένα πράγμα, φίλοι μου, επειδή όλα ξεκινάνε από το κέντρο και μετά συμβαίνουν στην επιφάνεια, όλες οι αλλαγές γίνονται πρώτα στο κέντρο, πάντοτε οτιδήποτε έχει γίνει στην ανθρωπότητα, είτε επιστημονική, είτε ψυχολογική, είτε ενεργειακή κατάσταση, συμβαίνει από ανθρώπους που δεν τους καταλαβαίνει η ίδια η κοινωνία. Απέναντίας, όπως σας δείχνει πάλι θα λέγαμε, η έννοια και αλληγορία του Πάσχα και του Χριστού και τα πάθη του Χριστού, πολλές φορές φαίνονται αντίθετα αυτά τα πράγματα, ότι έρχεται να τους πονέσει κάποιος, ενώ δημιουργεί τους ανάλογους καταλύτες για να μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα σας ορισμένα πράγματα. Και στην αρχή αυτή η ενεργοποίηση, το ξεβόλεμα, το να σας δώσει την ευθύνη πάνω σας για να δυναμώσετε, ακούγεται λίγο τρομακτικό, ακούγεται λίγο επίπονο, ακούγεται λίγο εχθρικό και πολλές φορές σταυρώνουμε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε να μας δυναμώσει. Αυτή είναι η έννοια να μπορείτε να συλλάβετε πολλές φορές πως κάθε άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και θέλει να περάσει αυτά τα μονοπάτια περνάει λοιπόν οι θελεμένες καταστάσεις γιατί έχει συμφωνήσει σε εισαγωγικά να δεχτεί αυτό το παιχνίδι, να μπορεί να προσφέρει και πολλές φορές αντάλλαγμα να παίρνει, θα λέγαμε, αρνητικές, θα λέγαμε, έτσι, συμπεριφορές. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν θα πούμε για τα διάφορα πράγματα. Λέει λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λέει λοιπόν ο Στέφανος, ο Στέφανος λέει, καλησπέρα, σου θυμίζω μια παλιότερη ερώτηση για το πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει τον ντάρμα του. Όταν κάποιος έχει περάσει πάρα πολλές φορές από ένα σημείο, αυτό το σημείο ακόμα κι αν δεν έχει συνειδητότητα, αποθηκεύεται στο υποσυνειδητό του, σαν εικόνα, σαν εμπειρία, σαν οτιδήποτε. Πολλοί άνθρωποι, επειδή κάνουν πολλούς κύκλους στα ίδια γεγονότα, έχουν την ανάμνηση και ξέρουν τις περισσότερες φορές τι θα γίνει στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει πολλές φορές ορισμένα γεγονότα και έχουν κρυσταλλωθεί μέσα, θα λέγαμε, στη ψυχική τους, θα λέγαμε έτσι, τη βιβλιοθήκη, έρχονται στην καινούργια εσάρκωση και από πριν τους βλέπετε έχουν ορισμένες πεποιθήσεις να λένε, ξέρεις κάτι, εγώ θα πεθάνω νωρίς ή θα παντρευτώ μια ωραία γυναίκα ή θα κάνω πολλά παιδιά και άλλα πράγματα τέτοια τα οποία μετά συμβαίνουν. Τα μισά μπορεί να είναι αυθυποβολή, όμως πολλές φορές είναι γιατί θυμούνται στην πραγματικότητα χωρίς να ξέρουν γιατί. Ένας άλλος άνθρωπος όμως που έχει αναβαθμιστεί ξεκινάει και δεν δουλεύει με τον κόσμο, θα λέγαμε, με την έννοια του τυχαίου. Εκείνη την ώρα μπορεί και βλέπει τις ενέργειες και μπορεί να καταλάβει τι σενάρια ακόμα χρειάζεται για να μπορεί να έρθει σε εκείνη την κατάσταση που θέλει. Μπορεί να μην ξέρει ακριβώς σενάρια, όμως καταλαβαίνει τις ενέργειες. Και με το που βλέπει τις ενέργειες θα μπορούσαμε να πούμε ότι τρέχει πιο γρήγορα παρά την εκδήλωση, και αυτό λέγεται ενόραση. Να μπορείς να συλλαμβάνεις τις ενέργειες και να βλέπεις την κατεύθυνση, όχι μόνο τώρα τι συμβαίνει, αλλά πού πάνε αυτές οι ενέργειες. Και αυτό γίνεται θέμα, είναι θέμα εμπειρικό, όπως πολλοί άνθρωποι σε κάποια εμπειρία, στη δουλειά σας, την οποία κάνετε όλοι, στο επάγγελμά σας, έχετε εκείνη τη ματιά της εμπειρίας, που ένας νέος στη δουλειά δεν την έχει, και ξέρετε τι θα γίνει λόγω εμπειρίας, που κάποιος δεν την έχει. Και αναγνωρίζετε, ακόμα και σε καινούρια συμβάντα μες στη δουλειά σας, λόγω εμπειρίας, τις πιθανές πραγματικότητες και ξέρετε ποια είναι πιο πιθανή να συμβεί. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους που έρχονται σε τέτοια αφύπνιση, σε τέτοια ευαισθησία να μπορούν να θυμούνται τον μέγιστο εαυτό τους και επίσης να έχουν την κίνητη γνώση της νομοτέλειας. Αυτό φέρνει την ενόραση. Μεγάλο ρόλο παίζει και η διαίσθηση σε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, σταμάτη μπορείς να μας μιλήσεις για την ατομική αγάπη προς τον εαυτό και τη συλλογική αγάπη προς όλους. Επίσης, αν θέλεις να μας εξηγείς λίγο τη φράση «Δεν με νοιάζει». Ωραία. Το «Δεν με νοιάζει», θα ξεκινήσουμε από εκεί, είναι η έννοια της έννοιας, έννοιας, «Δεν με νοιάζει». Έχουμε την έννοια που είναι ο νους μέσα μας. Για όλα τα πράγματα, φίλοι μου, δημιουργεί ο νους μας μια ερμηνεία. Όταν λέμε έννοια, εννοούμε ο νους μας, μέσα στο νου μας. Στο νου μας, μέσα, ότι έχω βάλει αυτό το οποίο κοιτάζω, αυτό το οποίο βιώνω. Όταν λέμε για κάτι δεν με νοιάζει, σημαίνει ότι εγώ δεν το βάζω μέσα στο νου μου. Γι' αυτό λέμε δεν θέλω να έχω έγνοιες. Έγνοια, άγνοια, βλέπετε πως μοιάζουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν δεν θέλουν να έχουν έννοιες μέσα στο νου τους, πράγματα να τους ταλαιπωρούν, γιατί αυτή η ενέργεια που βάζουν στο μυαλό τους μέσα δεν την έχουν χρησιμοποιήσει σωστά ή δεν την έχουν χειραγωγήσει σωστά. Γι' αυτό δεν θέλουν να έχουν έννοιες. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τέτοια προβλήματα μπορεί να έχει έννοια για όλα τα πράγματα και να λέει «Σε νοιάζομαι, σε έχω έννοια». Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι κάτι αρνητικό. Βλέπετε όμως, επειδή εμείς λειτουργούμε με το συναίσθημα οι άνθρωποι περισσότερο, με ένα συναισθηματισμό που βρίσκεται κάτω από τον εγωικό μας ή την άγνοιά μας, βλέπετε πολλές φορές οι ίδιες οι έγνοιες, αντί να είναι κάτι που εμείς ζητάμε να έχουμε την έννοια για συνεχόμενο, θα λέγαμε, σκοπό, εργασία ή οτιδήποτε φροντίδα θέλει κάποιος άνθρωπος, τις περισσότερες φορές έχουν κουραστεί οι άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να τις χειριστούν σωστά και σου λέει ότι θέλει να έχω έγνοια. Και φτάνουμε σε σημείο να μας νοιάζει τι κάνει η Τουρκία, να με νοιάζει τι κάνει ο διπλανός μου, να με νοιάζει αν ένας βράχος έρχεται στο κεφάλι μου, να με νοιάζει αν καταστρέφεται η ανθρωπότητα, να με νοιάζει αν καταστρέφω το κορμί μου, να με νοιάζει, να με νοιάζει, να με νοιάζει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το να ζουν στο τώρα. Δεν είναι όμως αυτό, φίλοι μου, το να ζεις στο τώρα. Το «δεν με νοιάζει» είναι, θα λέγαμε, μια ανευθυνότητα που έρχεται από την μη επεξεργασία, με τη μη σωστή επεξεργασία. Όταν εσύ να σε νοιάζει σωστά κάτι, θα έχεις και τη σωστή συνεργασία. Οπότε θα μπορείς να κάνεις το μέγιστο και το βέλτιστο για τον εαυτό σου, απέναντι σε αυτό που σε νοιάζει. Όταν όμως κάτι δεν σε νοιάζει, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ότι δεν σε επηρεάζει, το πρώτο. Το είσαι πολύ δυνατός, ίσως το δεύτερο. Άρα λοιπόν, ή είσαι πολύ δυνατός ή έχεις κουραστεί και δεν σε νοιάζει, γιατί δεν αντέχεις άλλο. Έτσι λοιπόν, μόλις μάθουμε και χειριζόμαστε σωστά το νου μας, μας νοιάζουν τα πράγματα. Γιατί όλα δείχνουν σοφία. Όλα έχουν να μας δώσουν κάτι. Όλα είναι αντανακλάσεις του εαυτού μας. Όλα είναι καθρέφτες μας. Όλα είναι μάθημα. Οπότε δεν μας νοιάζει μια έννοια επιφορτική, κουραστική, να έρχεται πάνω ο ζυγός στο κεφάλι μας. Μας νοιάζει μια έννοια που τη χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Όταν μάθουμε να μας νοιάζουν τα πράγματα υπέρ μας, τότε θα φτιάξουμε μια ωραία κοινωνία. Τώρα βλέπετε, ο άνθρωπος δεν είναι για πολλά-πολλά. Κουράζεται εύκολα. Σας έχω πει, είναι κουρασμένος. Έχει περάσει πολλά. Είναι κουρασμένος. Το καταλαβαίνω. Θέλει ξεκούραση. Αλλά. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πούμε, λέει η φίλη μας, η δεν τα λέω, είναι μικρά εδώ, μας λέει μια φίλη, να πούμε, λέει, για τα θαύματα. Τα θαύματα είναι, ανήκουν σε μια επιστήμη, την οποία οι δικοί μας οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν. Αυτό είναι τα θαύματα. Έτσι, στην πραγματικότητα το θαύμα είναι κάτι που θαυμάζω, που μου αρέσει, που έχω δέος, έτσι. Οπότε, με την έννοια όμως που το λες, που το καταλαβαίνω, τα θαύματα γίνονται όταν δουλεύουμε σε εκείνο το κβαντικό, θα λέγαμε, επίπεδο, που μπορούμε να κάνουμε ένα κβαντικό άλμα, που μπορούμε σαν παρατηρητές να κινήσουμε το παρατηρούμενο, που έχουμε μέσα μας εκείνη την ένωση με το δημιουργικό εαυτό μας, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μια πραγματικότητα. Και κάθε φορά που είμαστε εμείς ασυνείδητοι στον τρόπο το οποίο λειτουργήσε κάποιος μηχανισμός, είτε από αυτόν που ξέρουν οι επιστήμονές μας, είτε από αυτό που δεν ξέρουν οι επιστήμονές μας, εν πάση περιπτώσει, κάτι που μπορεί να μην έχει την κατάλληλη λογική ερμηνεία μέσα μας, για να ξέρουμε το μηχανισμό τον οποίο εκδηλώθηκε, εμείς το λέμε θαύμα. Εντάξει, φίλοι μου, όλοι μιλάνε για επιστήμη, αλλά η επιστήμη δεν είναι το καινούριο το iPhone, ούτε το καινούριο αμάξι. Υπάρχει μια άλλη εσωτερική επιστήμη, έτσι, που βρίσκεται, θα λέγαμε, στη συνειδητότητα. Αυτή είναι η πραγματική επιστήμη. Χωρίς να θέλω να αφήξω κανέναν, θέλω να σας πω, καμπαλιστικά μιλώντας,
ότι οι αριθμοί θα λέγαμε υπάρχουν από το 1 μέχρι το 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη είναι στο 7,5 και πριν το 8. Μέσα σε εκείνο το σημείο από το 7,5 πριν το 8, σε εκείνο το σημείο ακριβώς, το έχει υπεραναλύσει. Έχει γίνει αυθεντία. Όμως δεν μπορεί πριν και μετά. Είναι περιορισμένη, θα λέγαμε, η αντίληψη που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, μέσα αυτήν την αντίληψη η επιστήμη κάνει λαγούς και πετραχίλια, θαύματα. Τεχνολογικά. Που όμως πρέπει να μάθει να τα συνδέσει με τη συνείδηση. Γιατί μόνο όποιος έχει την εσωτερική επιστήμη μαθαίνει το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχει όλη την άποψη, την κοσμική, και μετά από εκεί πέρα η επιστήμη θα φτιάξει μια τεχνολογία που θα είναι συμβατή με την νομοτέλεια και όχι αρνητική σε εισαγωγικά, ώστε να φέρει άσχημα αποτελέσματα στον κόσμο, αυτοκαταστροφές και διάλυση. Καταλάβατε. Σας είπα αυτόν τον καιρό, η επιστήμη είναι από το 7,5, το 7 είναι της δημιουργίας, θα λέγαμε, μέσα στην κρυσταλλωμένη δημιουργία, από το 7,5 βλέπει και από το 8 στην αιωνιότητα, είναι λίγο πριν το 8 για να καταλάβει την αιωνιότητα. Εκεί είναι όλοι οι επιστήμονες, έτσι. Και εκεί πέρα τα έχουν αναλύσει τεκμηριωμένα με τα πειράματά τους, με το οτιδήποτε. Όμως μια σωστή, θα λέγαμε, αλήθεια πρέπει να συνδέεται. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους ανθρώπους που είναι, θα λέγαμε, δάσκαλοι. Ένας πραγματικός δάσκαλος πρέπει ό,τι γνώση και να έχει να μπορεί να τη συνδέσει από το 1 μέχρι το 9. Αν δεν το έχει κάνει, όσο αυθεντία να είναι σε συγκεκριμένο σημείο, τότε είναι περιορισμένος και τότε δεν θα μπορεί να συλλάβει, θα λέγαμε, την ενέργεια πότε να μπορεί να προσφέρει κάτι, το οτιδήποτε, ώστε να πηγαίνει παράλληλα με την νομοτέλεια και να μην είναι κάτω από το πρίσμα των εγωικών, θα λέγαμε, παθών. Τι θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, πολλά έχουν ακουστεί για το Reiki. Έχετε ακούσει, όλοι κάνουν Reiki, Reiki, Reiki. Δεν είναι κάτι κακό να μπορείς να προσφέρεις ενέργεια σε κάποιον άνθρωπο, είτε λέγεται λεφτά, είτε λέγεται λουχοζέιτ, είτε λέγεται Reiki. Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι πότε όμως να το κάνεις. Αυτό το πότε λείπει γιατί ο άλλος δεν μπορεί να έχει την ψυχική ικανότητα ή την καθαρότητα μέσα του να συλλάβει την απόκληση που θέλει ο άλλος, το επίπεδο που θέλει ο άλλος. Και αν εκείνη την ώρα χρειάζεται βοήθεια, όταν κάποιος πάει να πνιγεί, οπότε του τη δίνεις, ή αν χρειάζεται να το μάτς κολύμπει, γιατί απλά τσαλαβουτάει στα ριχά και εκμεταλλεύεται τον εγωισμό του, όπως σας έχω ξαναπεί. Το καταλαβαίνετε. Αυτό όμως για να το κάνει κάποιος, πρέπει να έχει μια ενόραση και μια διέστηση περί το τι απόκληση έχει κάθενας άλλος από το κέντρο του. Για να το ξέρει αυτό, πρέπει να έχει μια εσωτερική, θα λέγαμε, διαισθητική και γνώση για τον εαυτό του για να έχει μάθει τις αποκλίσεις από το κέντρο μας. Οπότε πρέπει να έχει περάσει μια κάθαρση, να έχει πάει στα μυστήρια εκείνα, θα λέγαμε, που μπορούμε και αναγνωρίζουμε την αγνότητα, έτσι, γιατί τα μυστήρια που περνάμε, τα μεγάλα μυστήρια, τα μικρά μυστήρια, είναι ορισμένες συνειδητοποιήσεις, επεκτάσεις συνείδησής μας. Και μια που το αναφέραμε, θα ήθελα να σας πω ότι τα μικρά μυστήρια είναι στην κυριαρχία και ισορρόπηση των τεσσάρων στοιχείων της γης και μετά τα μεγάλα, τα λέγαμε, τα μυστήρια αντανακλάνε στους πλανήτες που έχουν την ενέργειά τους στο ηλιακό σύστημα μέσα μας. Αναλόγως, αν τα βάλετε σε μια ευθυγράμμιση τους πλανήτες, βλέπουμε ότι μπορούν να παίξουν, θα λέγαμε, με τις ενέργειες, θα λέγαμε, της Σελήνης, για να κυριαρχήσουμε, να τις μάθουμε, να τις καταλάβουμε μέσα μας. Μετά βλέπετε με τον Ερμή, με τον Άρη, την Αφροδίτη, τον Ήλιο. Κάθε ένας έχει να μας δώσει κάτι. Μέχρι που περνάμε από το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, θα λέγαμε, και έτσι μέσα μας συλλαμβάνουμε, επεκτείνεται η συνείδησή μας μέχρι να γίνουμε κάτοχοι του ηλιακού λόγου. Μόλις μέσα μας ενωθούμε με τον ηλιακό λόγο, δηλαδή το λόγο, τη συνείδηση του ηλιακού συστήματος σαν σώμα, έχει μια συνείδηση το ηλιακό μας σύστημα. Έτσι, και αυτή τη λέμε λόγο. Έτσι λοιπόν συνδεόμαστε με αυτό το πράγμα και μπορούμε και διακατέχουμε, θα λέγαμε, ορισμένες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει η συνείδησή μας ενωμένη με αυτόν τον παράλληλο εαυτό μας που λέγεται ηλιακός λόγος σε εσωτερικά πεδία. Έτσι, μετά τον ηλιακό μας λόγο, συνδυόμαστε με τον πνευματικό, θα λέγαμε, ήλιο μας, με τον πιο μεγάλο λόγο, τον Σύριο, έτσι, και από εκεί πέρα βλέπετε ότι όλες αυτοί οι μετασχηματισμοί, οι πύλες και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται για να μας δώσουν συνεχόμενα μια κάθοδο της πληροφορίας, μετασχηματιζόμενοι τους παράλληλους, θα λέγαμε, αυτούς μας και αλληγορικά μεταφραζόμενοι σαν αυτά τα πράγματα που λέμε ήλιους, πλανήτες, ενέργειες, μέχρι να
τους δούμε μέσα μας το πώς συμπεριφέρονται κατά την έννοια, της νοητικής, συναισθηματικής και βιολογικής μας δράσης. Το κλείνω εδώ αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, λέει καλησπέρα στα μάτια. Πώς το είπε εδώ, λέει, μίλησε μας για το φαινόμενο της επαιτίας. Μίλησε μας, λέει, για το φαινόμενο της επαιτίας, ειδικά αυτή την περίοδο. Τώρα δεν ξέρω για ποια επαιτία λες, αλλά κάθε άνθρωπος που ο οποίος νομίζει ή είναι αδύναμος, έτσι, ζητάει την ελεημοσύνη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ε. Μερικοί άνθρωποι όμως, αυτόν τον καιρό, θα λέγαμε, εμπιστεύονται τον εαυτό τους και βγαίνουν έξω στον δρόμο για να κάνουν αυτό που νομίζουν ότι θέλουν να μοιραστούν με την ανθρωπότητα. Αν λες για αυτή την επαιτία που βγαίνουν οι άνθρωποι, λέγαμε, όπως πάτε στο Θησείο, στην Ακρόπολη, και δείτε εκεί πέρα άλλος κάνει το μίμο, άλλος κάνει το κλόουν, άλλος κάνει, παίζει κιθάρα, άλλος παίζει βιολί. Ανεξάρτητα τι μεγάλο ταλέντο ή μικρό έχει, έχει μάθει να εξωτερικεύει, θα λέγαμε, αυτό που θέλει να κάνει. Και πολλές φορές το κάνει και μέσα από αυτό θέλει να βγάλει, θα λέγαμε, χρήματα. Προτιμάει λοιπόν να κάνει αυτό που του αρέσει στην ψυχή του και ας παίρνει από την έννοια της, του φιλοδορήματος ή το να μπορεί ο άλλος να τον βοηθήσει ή να δώσει σε εισαγωγικά την ελεημοσύνη στον πτωχό ή να τον θαυμάσει και να του δώσει κάτι για αυτό το ωραίο που αναγνωρίζει σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα αυτόν τον καιρό βλέπετε ότι οι άνθρωποι έχουν μάθει να εξωτερικεύουν τα πράγματα. Άλλος στο YouTube, άλλος βγαίνει έξω στις φωτογραφίες, άλλος θέλει να βγάλει ό,τι ιδιότητα έχει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι να εμπιστεύουν τον ενθουσιασμό τους. Παρ' όλα αυτά το συνδέουν με εκείνη την ενέργεια. Οπότε σου δίνω ενέργεια, παίρνω ενέργεια. Και κάθε φορά που θέλει κάποιος να δώσει κάποια ενέργεια, πάντοτε υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την αντιπέρα όχθη, κάποιος που θέλει να λάβει αυτή την ενέργεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ λίγοι. Σημαίνει όμως ότι κάθε φορά που έχεις μια όθηση εσύ να προσφέρεις, από την άλλη πάντοτε βρίσκεται κάποιος που έχει μια όθηση να πάρει. Κάτω από αυτόν τον νόμο, υποσυνείδητα λοιπόν οι άνθρωποι ξεκινάνε και ακολουθάνε τον ενθουσιασμό τους και βλέπουν ότι λειτουργεί αυτό το Άγιο το 8, έτσι. Και όταν το κάνεις χωρίς προσδοκίες και έρχεται η ώρα να περνάς καλά με αυτό που κάνεις, έστω και τα λίγα φαίνονται πολλά. Έρχεται η αυθονία, που σημαίνει ότι δεν φθονείς τους άλλους, γιατί δεν υπάρχει φθόνος, γιατί κάνεις αυτό που σου αρέσει. Όποιος λοιπόν δεν κάνει αυτό που του αρέσει, είναι φυσικό να μην νιώθει αυθονία. Αλλά άλλο η επαιτία και άλλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα που βλέπουμε τώρα αυτόν τον καιρό που ο καθένας αρχίζει να βγάζει το ταλέντο του, θα λέγαμε, ή αυτό που νομίζει ότι θέλει να προσφέρει. Χωρίς προσδοκίες θα περνάει σε μια πάρα πολύ καλή διαλογιστική κατάσταση εκείνη την ώρα, έτσι εναρμόνιση με αυτό που του αρέσει στο δικό του επίπεδο. Λοιπόν, καλησπέρα στα μάτια, μπορείς να μιλήσεις δύο λόγια για το Μαϊτρέγια. Γνωρίζεις ποιος είναι και τι ρόλο θα παίξει στο μέλλον σε σχέση με την ανθρωπότητα. Φίλοι μου, όλα αυτά τα πράγματα που λένε περί Μαϊτρέα και τέτοια είναι, θα λέγαμε, θεοσοφιστικά, είναι, θα λέγαμε, κάποιες συγκεκριμένες διδασκαλίες που έχουν τις ενέργειες προσωποποιήσει και μιλάνε κάποια όντα τα οποία είναι ανελευθέντα, θα λέγαμε, και ότι κρατάνε μια συγκεκριμένη προσωπικότητα και μια ενθύμηση αυτών. Και διαλέγουν κάθε φορά, αναλόγως στον κύκλο της ανθρωπότητας, να κατέβουν και να παίξουν το ιδανικό, θα λέγαμε, τον μέγιστο, θα λέγαμε, το πρότυπο, ώστε πάνω εκεί να αρχίσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι να δουλεύουν. Όπως ήταν, θα λέγαμε, το πρότυπο που λέγαμε ότι ο Ιησούς. Πάνω σε αυτό το πρότυπο της χρηστοποίησης και άλλων ανθρώπων, τι κάνουν, δίνουν, θα λέγαμε, το σκελετό που προς τα εκεί θα βαδίζει η ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που λένε ότι θα εμφανιστεί πάλι ένας μεγάλος διδάσκαλος, κάθε φορά που εμφανίζεται σε κάθε καινούριο κύκλο, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας, όπου εκείνος θα αναγκαστεί να πάρει εκείνο το έργο πάνω του, να μπορεί να κατευθύνει έτσι τις ενέργειες, καθώς θα είναι, θα λέγαμε, ο πρώτος εκ των υπολείπων, ο πρώτος όχι με την έννοια του προλαβαίνω, αλλά με την έννοια του πιο τέλειου, θα λέγαμε, γιατί είναι πιο αναβαθμισμένος, οπότε πάνω εκεί θα στηριχτεί, θα λέγαμε, όλη τροποποίηση για την εξέλιξη της φυλής της οποίας έρχεται να παίξουν, θα λέγαμε, οι ψυχές. Αυτά όμως, σας ξαναλέω, είναι καταστάσεις προσωποποιημένες από διάφορες ενέργειες που συντελούνται για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση σαν ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος έχει ένα συνήθειο, θα λέγαμε, έτσι, να μπορεί όλα να τα προσωποποιεί και να τα μεταφράζει σε ανθρωπόμορφες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, μια εκλογήκευση αυτών των
πραγμάτων των οποίων συμβαίνουν είναι αυτό. Και κάθε φορά όταν το πιστεύουμε πραγματικά κάτι και το νιώθουμε και δίνουμε αυτή την ερμηνεία, όπως σας είπα, σε κάτι, μπορούμε και βιώνουμε ανάλογα, θα λέγαμε, το σενάριο. Επομένως, για πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό, πραγματικά θα συμβούν αυτές οι ενέργειες ώστε να εκτελεστεί στη φυσικότητα αυτό το, σε εισαγωγικά, δράμα, το δρόμενο, όχι με τη δράμα, το δρόμενο, δηλαδή ότι θα εμφανιστεί ένας άνθρωπος μοιημένος πολύ, αναβαθμισμένος, όπου μπορεί να φέρει, θα λέγαμε, σε πέρας αυτό που όλοι οι άνθρωποι ζητάνε και περιμένουν από αυτόν. Βέβαια, σας είπα, υπάρχουν παράλληλες πραγματικότητες, οι οποίες για άλλους θα υπάρξει και για άλλους δεν θα υπάρξει. Για άλλους θα τον πάρουν, τον δουν, τον βιώσουν και θα νιώσουν ότι αυτός δουλεύει για αυτούς. Για άλλους που δεν έχουν αυτές τις πεποιθήσεις σχετικά με τις ενέργειες, θα είναι κάτι το οποίο δεν θα βιώσουν το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για τις παράλληλες πραγματικότητες που υπάρχουν σε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα, έτσι, που ξεδιπλώνονται μέσα από τη μεγάλη πραγματικότητα που λέμε το συλλογικό της γης. Αυτός είναι και ο λεγόμενος διαχωρισμός που σας έχω πει τόσες φορές. Θα βλέπω ότι οι άνθρωποι, καθότι παίζουμε μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ μας, θα δούμε ότι μερικοί θα βιώνουν πραγματικότητες και άλλοι, ενώ ζουν στην ίδια, θα λέγαμε, μεγάλη πραγματικότητα, θα αναδιπλώνονται σε άλλα πρίσματα της ίδιας πραγματικότητας, σε άλλες φάσεις ή πλευρές του ίδιου κρυστάλλου. Όπως εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε, θα λέγαμε, σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν δολοφονίες, ληστείες, ναρκωτικά, έτσι δεν είναι? Πάνω από εμάς και κάτω από εμάς, δηλαδή, σενάρια. Όμως παρόλα αυτά, βλέπετε, δεν συγχρονιζόμαστε, γιατί είμαστε σε συγκεκριμένο, θα λέγαμε, ποσοστό, σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Έτσι συμβαίνουν οι παράλληλες πραγματικότητες. Όταν εμείς λοιπόν είμαστε συγκεκριμένοι και ο άνθρωπος τώρα συγκεκριμενοποιείται γιατί μαθαίνει τον εαυτό του καλύτερα, θα διαχωριστεί σε διάφορες παράλληλες πραγματικότητες, που ο ένας μπορεί να βιώνει, θα λέγαμε, τελείως διαφορετική πραγματικότητα από τον άλλον. Ο ένας μπορεί να βλέπει εξωγήινους και ο άλλος να μην τους βλέπει. Ο άλλος μπορεί να βιώνει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και ο άλλος να μην το βιώνει. Ο άλλος μπορεί να βλέπει ότι ο Μαϊτρέγια έρχεται και κατέβηκε. Ο άλλος λέει, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα, γιατί δεν πιστεύει σε αυτό για να μπορεί να το δει κάτω από τα μάτια του άλλου. Εντάξει, προχωράμε παρακάτω, φίλοι μου. Okay, προχωράμε. Γιατί επιθύμησαν κάποιοι να νεκρωθούν στη ζωή, λέει η Μαργαρίτα. Ή κάποιοι επιθυμούν να νεκρωθούν στη ζωή γιατί υπάρχει μια μεγάλη διδασκαλία που μας μαθαίνει πώς εμείς να βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από το 3D φυσικό κόσμο. Κάτω από αυτή τη διδασκαλία κάποιος πρέπει να πεθάνει για να γνωρίσει το θάνατο είναι η ζωή. Άρα, σε εισαγωγικά, να μισοπεθάνει. Ποιο να πεθάνει? Τον εγωισμό. Ποιο να πεθάνει? Την συνείδηση, τη 3D. Ποιο να πεθάνει? Την ταύτιση με το 3D. Μόνο όταν πεθάνει κάτι γίνεται κάτι καινούριο. Έτσι λέμε. Πρέπει να πεθάνει το παλιό για να γεννηθεί το καινούριο. Κάθε φορά λοιπόν μερικοί μοιημένοι, αυτοί που εκτελούν μερικές πρακτικές, θα λέγαμε, νέκρωσης, τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να φτάσουν εκεί το επίπεδο των εαυτών τους, να μπορούν να συλλάβουν τον θάνατο, δηλαδή τη μεταθάνατο κατάσταση, την αστρική τους, θα λέγαμε, ζωή. Μόλις το κάνουν αυτό, κρατώντας συνείδηση και θεληματική κατάσταση, τότε ενώνουν αυτά τα δύο πράγματα. Πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε από τους μοναχούς, θα λέγαμε, στο Θιβέτ, καθότι είναι ξυρισμένοι, θα λέγαμε, όλοι και δεν αφήνουν μαλλιά, να θέλουν να αποκοπούν από την νευρολογική κατάσταση, θα λέγαμε, να μπορούν να είναι ευαίσθητοι στην πραγματικότητα αυτή. Και θέλουν να μπουν τελείως μέσα στον εαυτό τους για να βιώσουν αυτό το θάνατο βγαίνοντας έξω στα εσωτερικά ή μέσα στα εσωτερικά πεδία, πέραν, θα λέγαμε, των καταστάσεων του 3D κόσμου. Και ακολουθάνε με πρακτική το να φύγω για να μπορώ να γίνω συν, θα λέγαμε, μέτοχος, έτσι, στην κατάσταση, θα λέγαμε, της ενέργειας της αστρικής κατάστασης, που διαχωρίζεται από το φυσικό κόσμο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε όμως σε άλλες δασκαλίες, σε εισαγωγικά, Ινδιάνους, μαλλιά, Χριστός, ιστορίες, να αφήνουν τα μαλλιά, να αφήνουν τους νευρώνες, να είναι πολύ συμβατοί και να δουλεύουν μέσω του περιβάλλοντος για να μπορέσουν να εγκαθιδρύσουν εδώ πέρα, θα λέγαμε, και να κατεβάσουν, θα λέγαμε, τον Θεό, το Πνεύμα, στην ύλη. Από αυτές οι δύο πλευρές πάονται να λειτουργείς μέσα από τον πλησίον και να λειτουργείς ατομικά, υπήρχαν για διαφορετικούς λόγους. Βλέπετε στους ανθρώπους που δεν ξέρουν και δεν τα λένε αυτά τα πράγματα, συνεχόμενα κάποιος
μισομαθαίνει ορισμένες καταστάσεις, μισομαθαίνει ορισμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες αυτόν τον καιρό που διαχέεται σε όλο τον κόσμο μισομαθαίνουν πράγματα και έρχονται σε μερικές καταστάσεις να μπορούν να λένε άλλοι για ζεν και να έχουν πάθει κατάθλιψη, άλλοι να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να γιώσουν το φως, αν πρέπει να φύγουν από εδώ. Ο καθένας αναλόγως της πεποιθής που έχει και τον πόνο που έχει τραβήξει, διαλέγει τι του αρέσει περισσότερο. Όμως φίλοι μου, δεν πρέπει να διαλέγουμε από τι μας αρέσει. Γιατί πάντοτε όταν διαλέγουμε από τι μας αρέσει, μένουμε σε εκείνο το σημείο να μην μπορούμε να δούμε την αλήθεια έξω από εμάς. Αν όλοι οι κριτήριοι της αλήθειας είναι μόνο τι μας αρέσει ή όχι, τότε είμαστε πολύ εγωιστές. Άρα πρέπει να μάθουμε να γνωρίσουμε ειδικά αυτό που δεν μας αρέσει, αν θέλουμε να φύγουμε από τον εγωισμό μας. Αν λοιπόν ο εγωισμός μας δίνει ότι κάτι μας αρέσει και κάτι δεν μας αρέσει, σημαίνει ότι η αλήθεια βρίσκεται και στα δύο. Άρα σημαίνει ότι εμείς πρέπει να μάθουμε αυτό που δεν μας αρέσει, για να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια. Αν μαθαίνουμε αυτό που μας αρέσει μόνο, είμαστε πιο κοντά στον εγωισμό. Βλέπετε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα όμως, κάποιος για να το κάνει, πρέπει να έχει αφιερωθεί στην αλήθεια. Αν κάποιος θέλει όμως να μάθει τον γήινο εαυτό του, πώς να μπορεί να συμπεριφερθεί σε ισορροπία στη γήινη ακόμα κατάστασή του, είναι φυσικό να μην ασχολείται με ό,τι δεν του αρέσει, έτσι, και να ασχοληθεί, τα λέγαμε, με αυτό που του αρέσουν. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, τώρα έρχεται ο καιρός της αναβάθμισης και οι ενέργειες αλλάζουν. Και από την τρίτη πυκνότητα στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης θα αρχίσει να ενσωματώνονται και να λειτουργήσει σαν μία. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που είναι στην τρίτη πυκνότητα και δεν θέλουν την αναβάθμιση, για την τέταρτη θα λέγαμε πυκνότητα συνείδησης, τέταρτη ενεργοποίηση θα λέγαμε, τι κάνουν, μπορεί να ζουν μια ανάρρητη ζωή. Τους βλέπετε όλους να ζουν στην τρίτη κατάστασή τους μια χαρά και να λένε εγώ μια χαρά περνάω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να νιώθουν την αγάπη, δεν λέει κανείς όχι. Μέχρι εκεί που μπορούν. Μπορεί να νιώθουν μια ευημερία, δεν λέει κανείς όχι, και να νομίζουν βέβαια ότι αυτό είναι πνευματικότητα. Εδώ λέμε όχι, γιατί αυτό δεν είναι πνευματικότητα, αυτό είναι να μπορέσεις να περνάς καλά, ισορροπημένα τη ζωή. Αν θες να μάθεις τα μυστήρια λοιπόν, σημαίνει αναβάθμιση. Κάποιες ψυχές λοιπόν διαλέγουν ακόμα να μην αναβαθμιστούν, να μην περάσουν στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης και ακόμα είναι, θα λέγαμε, εστιασμένοι στην τρίτη. Τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν οτιδήποτε τώρα τους βολεύει και περνάνε καλά, ακόμα και δεν είναι καλοί άνθρωποι. Σου λέει, εγώ είμαι αστυνομικός. Εγώ κυνήγαγα τον κλέφτη. Εγώ σου λέει, ήμουν έτσι, πρόσφερα συνέχεια. Εγώ ήμουν αδυνατός. Εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Αυτή θα έρθει η ώρα λοιπόν, φίλοι μου, να βιώσουν τις επόμενες ζωές την αντίθεση. Όχι γιατί φταίξαν οι άνθρωποι με την έννοια που το λέμε εμείς, κατά το δικό μας το μυαλό λέμε, μα γιατί εγώ μια χαρά ήμουν. Εκκλησία πήγαινα, τι έγινε, με τους καλούς ήμουνα, δεν έκλεβα. Ναι, αλλά θα έρθει η ώρα να βιώσει την έννοια του κλέφτη. Θα έρθει η ώρα να βιώσει την έννοια έξω από την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα να βιώσει κάτι άλλο. Αντί της θρησκείας, αντί του νου που είχε τότε. Για να έρθει σε ισορροπία. Μόλις δούμε τα πράγματα από τις δύο πλευρές, τότε ανοίγει η σκάλα εσωτερική για να πάμε στο άλλο επίπεδο. Παρόλο αν δεν το έχουμε κάνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβούμε στο επόμενο επίπεδο. Άρα θα λέγαμε τα άκρα, είτε λέμε καλό-κακό, είτε με βολεύει, είτε με βολεύει, όλο αυτό το πράγμα εξαρτάται από το τι μας αρέσει εμάς. Έτσι δεν είναι? Μόνο λοιπόν όταν μπορέσουμε να βγούμε από τον εγωισμό εκείνο και να δούμε αυτό εις άξια που μας αρέσει και αυτό που δεν μας αρέσει πάλι εις άξια, τότε θα λέγαμε έρχεται η μεσότητα, τότε έρχεται η ουδετεροποίηση της πολικότητας, τότε μας ανοίγεται η εσωτερική πόρτα για να ανέβουμε πάνω στο επόμενο επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν κάνει εδώ και τώρα αυτή τη δουλειά που σας λέω, που δεν έχουν κάτι στον εγωισμό τους και δεν στάζουν για το βόλεμα, την ανάπαυση, αλλά αφήνουν πραγματικά την αλήθεια, πρέπει να είναι σε εκείνο το επίπεδο να μπορούν να δεχτούν τον πόνο της αλήθειας. Τον πόνο της αλήθειας. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μόνο τι μας αρέσει. Βλέπετε ο άνθρωπος, αν κάποιος έρθει και τον πονέσει, λέει δεν με αγαπάει, και έχει μικρύνει την αγάπη στο δικό του συνέστημα, πότε θα νιώσει καλά. Έχει μικρύνει την κοσμική αγάπη σε εκείνο το μικρό του συναισθηματάκι, αναλόγως τη γνώση, τον εγωισμό και το πετσί του και το συναισθηματικό του κόσμο. Και σου λέει, αν κάτι δεν μ' αρέσει, δεν είναι αγάπη. Και η βία που υπάρχει, σου λέει, δεν είναι αγάπη. Έτσι έχει μάθει να λέει ο κόσμος. Και όπου βλέπει βία, νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει, γιατί η βία δεν ανήκει στην αγάπη. Αλήθεια. Για σκεφτείτε το λίγο, φίλοι μου. Όλα τα πράγματα ανοίγουν στην αγάπη, γιατί η αγάπη δεν έχει να κάνει με το συνέστημα περνάς με εσύ καλά, ανθρωπάκο, που ζεις μέσα στην αιωνιότητα μόνο ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και έχεις και γνώμη για το τι είναι η αγάπη.
σιγά με αγάπη ερχόταν σε όλη την εξέλιξή σου σαν τέλειο όν που είσαι, μόνο από ένα φάσμα που τώρα παίζει στο ζώο που το λες άνθρωπος και έχει συγκεκριμένες πεπιθήσεις για το πώς πρέπει να είναι ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρο το σύμπαν. Σοβαρά και έχεις το θράσος να λες ότι αυτό είναι αγάπη. Επειδή σε να δυσαρέσει, επειδή το σωματάκι σου πονάει, επειδή πεθαίνεις, επειδή θες να ζεις αιώνια, επειδή νομίζεις ότι θα πρέπει να είναι αλλιώς η φύση και ο Θεός. Αυτό είναι αγάπη. Όχι φίλοι μου, σας το λέω. Δεν είναι αυτό. Έτσι, απλά ο άνθρωπος έχει μάθει να κατεβάζει τα πράγματα για να τα χωράει κάθε φορά σε εκείνο το καθρεφτάκι το μικρό που φτιάχνει. Συμπιέζει τη γνώση για να μπορεί να τη χωρέσει μέσα εκεί πέρα. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Θα έχει απώλειες τεράστιες. Άρα πιο καλά εμείς να αναβαθμιστούμε για να γινόμαστε και να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα πράγματα, παρά να κατεβάζουμε τα πράγματα σ' όλη την καλά, να τα σμικρύνουμε σε μια κατάσταση που στο τέλος διαστρεβλώνεται η ίδια η αλήθεια. Προχωράμε λοιπόν πιο κάτω και λέμε... Μπορεί να καταλάβει ο καθοδηγητής πότε είναι έτοιμος ο μαθητής να αναλάβει ευθύνες. Ο καθοδηγητής πάντοτε μπορεί και καταλαβαίνει, θα λέγαμε, την απόκληση που έχει ο άλλος. Ένας για να γίνει καθοδηγητής πρέπει να έχει περάσει στον αντικειμενικό νου. Όταν έχει περάσει, σας είπα, στον αντικειμενικό νου, τότε βλέπει την απόκληση του άλλου και τότε ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα να τους κάνω μαθήματα και μου λένε σταμάτη, θέλω να μου πεις εκείνο, εντάξει, 2-3 φορές τα λέω. Αν όμως κάποιος μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να αναβαθμιστώ, εκείνη τώρα πρέπει να με εμπιστευτεί. Γιατί εκείνη να βλέπω την απόκλησή του. Αυτός μπορεί να νομίζει ότι ξέρει, να μου λέει ένα εκατομμύριο πράγματα. Να νομίζει. Όμως εκείνη τώρα πάτε σε ένα καθοδηγητή, πρέπει να τον εμπιστευτείτε. Αυτή τη στιγμή που λέτε ότι ξέρετε ότι αυτός ξέρει παραπάνω και σας βλέπει καλύτερα, όπως πάτε στον γιατρό και σας βλέπει καλύτερα εσωτερικά, γιατί εσείς δεν ξέρετε ιατρική, έτσι όταν πάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τον εμπιστεύεται, όσο καταλαβαίνει, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να αφαιθείτε για να δοκιμάσετε τον δρόμο που σας λέει. Για να δοκιμάσετε, όλα είναι δοκιμασίες. Αν το δοκιμάσετε και δείτε ότι δεν δουλεύει, τότε πραγματικά δεν ήταν για σας. Όμως, όταν πάμε κάτι να το δοκιμάσουμε και δεν έχουμε μάθει τη μαθητεία και είμαστε εγωιστές, και το περισσότερο καιρό τώρα αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και θέλουν τη γνώση είναι εγωιστές, πάνε και σου λέει πληρώνω και πώς αυτό το σεμινάριο και δεν τρέχει τίποτα. Αυτός μου αρέσει, αυτός δεν μου αρέσει. Εμένα κάνω, δεν με κάνω. Κάνω, αλλά από αυτά που κάνω θέλω αυτό μόνο. Πάω ή το ένα ή το άλλο. Και έχουν γνώμη. Μα αν τα ξέρετε, γιατί πάτε να μάθετε? Μα καταλάβω. Πάνε άλλοι και μου λένε εγώ έτσι το θέλω, λέει. Ακούω και αυτά τα πράγματα στη ζωή μου. Για κάποιον θέλω, εγώ λέει έτσι μ' αρέσει να τα παίρνω. Αφού σου αρέσει να τα παίρνεις έτσι, παίρνε τα έτσι. Εμένα έτσι μ' αρέσει να τα δίνω. Ποιος ξέρει καλύτερα? Αν εσύ ξέρεις καλύτερα, τότε οκ. Βλέπετε τώρα. Και έρχονται στον εαυτό τους και σου λένε εντάξει, ξέρεις κάτι, δεν μου κάνει αυτός, δεν μου κάνει ο άλλος. Εντάξει, πες να σου κάνει. Αλλά αυτός που σου κάνει, να δούμε τι θα σου κάνει στο τέλος. Αλλά αυτός που σου κάνει, κάτσε τουλάχιστον να το δοκιμάσεις πραγματικά. Όχι να κρίνεις τι σου λέει. Όχι να κάθεσαι συνέχεια να είσαι στην άμυνα, αλλά κάποτε πρέπει να αφαιθείς. Κάποτε πρέπει να γίνεις καθαρός. Κάποτε πρέπει να λες δεν ξέρω, οπότε κάτσε να πάρω. Βλέπετε, η άμυνα που έχουν οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές δεν τους κάνει καλούς μαθητές. Η άμυνα που έχουν τις περισσότερες φορές δεν αφήνουν τον άνθρωπο, έτσι, να μπορεί να μάθει. Η υπεράσπιση των όσων ξέρουν δεν αφήνουν τον άνθρωπο να μάθει. Πάνε και αντί να είναι καθαροί, αγνοί και να συλλάβουν πράγματα, πάνε κάτω από το πρίσμα εκείνο και νομίζουν ότι μαθαίνουν. Τι έχουμε πει όμως? Έχουμε πει, φίλοι μου, ότι ο νους μας έχει την ικανότητα να μπορεί να σταματάει τα πράγματα από το ρυθμό της ζωής, να τα καθυστερεί, να τα κάνει πιο αργά, για να μπορεί να τα επεξεργαστεί. Άρα τι να κάνει? Να δημιουργεί βήματα. Προσέξτε τώρα, όταν αυτό μπορεί να το κάνει ο νου σας και εσείς δεν ξέρετε να δουλεύετε το νου σας, μπορεί να σας έχει στο ίδιο επίπεδο εσαρκώσεις και εσαρκώσεις. Να δημιουργεί βήματα, χωρίς να κάνετε πραγματικά εργασία προς τα πάνω και να την κάνετε μόνο οριζόντια.
Μπορεί να αλλάξετε 1 εκατομμύριο σενάρια της ζωής σας, να σας έρθουν λεφτά, να παντρευτείτε, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο. Και επειδή πρέπει να είστε καλά, να λέτε αναβαθμίστηκα. Αλλά δεν πάει έτσι. Μπορεί ο νους σας να σας παίξει τέτοιο κόλπο, να σας διαχωρίσει τα πράγματα και να τα σπάει, να τα σπάει, να τα σπάει, να τα σπάει και εσύ νομίζω ότι περνάτε επίπεδα. Και να είστε στο ίδιο επίπεδο, μόνο που το έχει χωρίσει σε 100. Και εσύ να κάνετε 100 βήματα και να πεις, μα εγώ έκανα 100 βήματα. Και να είσαι στο ίδιο επίπεδο. Προσέξτε γιατί ο νους έχει την ικανότητα να το κάνει. Γιατί αυτό κάνει και ο παγκόσμιος νους. Ο κοσμικός νους, αυτό λέγονται διαστάσεις, γι' αυτό λέγεται φρένα, γιατί φρενάρει την ενέργεια. Κάθε φορά που φρενάρει την ενέργεια, δημιουργούνται διαστάσεις. Έτσι μέσα μας και εμάς. Όταν εμείς φρενάρουμε την ενέργεια την επεξεργαστούμε, αναλόγως από ποιο τσάκρα λειτουργούμε, αναλόγως συνείδηση έχουμε, φτιάχνουμε εσωτερικές διαστάσεις. Και εκεί έρχονται όλοι, θα λέγαμε, για αυτούς που γνωρίζουν, οι πλάνοι που κάνουν οι αρνητικές οντότητες της τέταρτης διάστασης. Να σας λένε ότι είναι από την ένατη, την όγδοη, οι άγγελοι, το ένα, το άλλο, ενώ είναι όλες τις τέταρτες. Και σας έχουν διακυμάνσεις στα αστρικά. Και εσείς νομίζετε ότι είναι άγγελος. Και κάνει άλλη channeling. Και της μιλάει ο Χριστός, της μιλάει ο Θεός, της μιλάει ό,τι θέσεις μιλάνε. Και αυτοί νομίζουν ότι είναι τώρα τα επίπεδα τα ψηλά. 1 εκατομμύριο πράγματα. Αυτή είναι η πλάνη του νου που διαχωρίζει. Κάποιος που θέλει λοιπόν να βαθμιστεί μπορεί να κόψει, θα λέγαμε, το 1 χιλιόμετρο σε 1000 μέτρα και να χρειάζεται να κάνει 1000 μέτρα. Αυτό το πράγμα είναι αναλόγως το μέτρο. Βλέπετε. Όταν λοιπόν ο νους μας είναι ανεξέλεκτος, μας δουλεύει ψηλό γαζί, φίλοι μου. Γιατί? Γιατί είναι κακός. Γιατί έτσι έχει μάθει να το κάνει. Όταν εμείς είμαστε περήφανοι εγωιστές, όταν εμείς θέλουμε συνέχεια να αναλύουμε τα πάντα, όταν εμείς θέλουμε να υποβαθμίζουμε τα πάντα, τι γίνεται, δημιουργούμε βήματα χωρίς να προχωράμε. Ελαττώνουμε την ταχύτητά μας. Μέχρι που στο τέλος περνάει όλη η σαρκωσή μας και τι έχουμε κάνει, εμείς νομίζαμε νομίσματα, αλλά τίποτα. Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω, την άλλη φορά εδώ που κάναμε το σεμινάριο, είχα πει στους φίλους μου, είναι κάποιος, μπορεί να πηγαίνει με πολλές γυναίκες, καλή ώρα, όπως ήταν αυτός ο φίλος, ο Σπαλιάρας, που το λέγονταν, που είχε πάει, λέει, με κάποιες γυναίκες, ας πούμε, τίποτα χιλιάδες. Και αυτές οι χιλιάδες οι γυναίκες, λοιπόν, τι γίνεται, βλέπετε, πήγε, λέει, με 2.000 γυναίκες, με 4.000 γυναίκες, με 100 γυναίκες, με 40 γυναίκες. Το θέμα είναι η ποσότητα. Βλέπετε ο νους πώς το διαχωρίζει. Δηλαδή, η μία είναι ξανθιά, η μία χαρινή, ωραία. Και τι, έμαθες ψυχολογία των γυναικών. Η μία είναι κοντή, άλλη ψηλή. Η μία έχει μεγάλο στήθος, άλλη μικρό στήθος. Ο ένας πήρε ένα αμάξι, δεύτερο αμάξι, τρίτο αμάξι, πέμπτο αμάξι. Ή πρέπει να καταλάβουμε τον τύπο. Ωραία, έκανες άσκηση. Δούλεψες και έμαθες την πρόσταση. Με λεμόνια, με μανταρίνια. Να. Με αμάξια, με κυβότια. Με τι άλλο θέλεις. Μπορείς να λύνεις συνέχεια άπειρα ασκήσεις για να μάθεις την πρόσταση. Και εσύ έχεις μείνει στις ασκήσεις. Μπορείς να κάνεις άπειρα σενάρια λοιπόν ζωή σου. Άπειρα σενάρια, κάτω από το ίδιο επίπεδο. Κάτω από το ίδιο επίπεδο. Μπορεί με ένα 3% επίπεδο που έχεις να φύγεις μετανάστες, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, να έχεις λεφτά, να μην έχεις λεφτά. Να παίξεις όλα τα σενάρια που υπάρχουν στον κόσμο. Να γίνεις παπάς, να γίνεις πας στο Βατικανό, να πας μοναχός, να είσαι έξω, να γίνεις εγκληματίας. Αλλά όλα αυτά θα είναι με ένα 3% συνείδησης. Πότε θα πας στο 4? Γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, όποιος θέλει πραγματικά να αναβαθμιστεί, πρέπει να αρχίσει να δουλεύει πιο εσωτερικά. Να φύγουν οι πλάνες. Να φύγει ο εγωισμός. Να αρχίσει να δουλεύει πρακτικά, ειλικρινά, χωρίς αυτές τις παροπίδες που περιτριγυρίζουν τώρα τον κόσμο και τον έχουν κάνει να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλα. Πιο τρελά στην πραγματικότητα. Γιατί έχουν ξεφύγει, έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Όταν η συνείδησή μας φεύγει, τα λέγαμε στα άστρικα, και δεν έχεις μάθει σωστά να καλλιεργείς, θα λέγαμε, το νου σου ή να γιώνεις την πραγματικότητα, τότε, φίλοι μου, χάνεται. Στο διάστημα, αν πας και δεν έχετε σωστά, θα λέγαμε, φτιάξει μια πλοήγηση, δεν θα χαθείτε στο διάστημα. Στο βυθό, όταν πάτε κάτω, έτσι κατεβαίνετε στο βυθό και αρχίζει και φεύγει το φως, θα λέγαμε, και αρχίζει και παθαίνετε, δεν χάνετε τον προσανατολισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν η συνείδηση του ανθρώπου φεύγει χωρίς να έχει μάθει και να έχει συγκεκριμένα όργανα πλοήγησης. Φεύγει στα αστρικά και χάνεται. Και πολλές φορές αυτά που βιώνει είναι όνειρα άλλων, σκέψεις άλλων. Και τα μπερδεύει όλα. Και έρχεται κατεβασμένος εδώ και λέει ό,τι να είναι. Και νιώθει ό,τι να είναι. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν μπορεί στα όνειρά του να βλέπει ότι μίλησε με την Παναγία, με τον Χριστό.
ότι μίλησε με εξωγήινους, ότι μίλησε με ένα εκατομμύριο πράγματα. Ό,τι θέλετε μπορεί να γίνει. Βλέπετε όμως, εκεί πέρα είναι όλη η φάση. Εκεί είναι η πραγματική πνηλία, θα λέγαμε, της συνείδησης. Όπως στο βυθό. Όπως θα μπούμε στο βυθό, χάνουμε προσανατολισμό, στο τέλος πνιγόμαστε, χανόμαστε. Δεν μας νοιάζει. Ερχόμαστε σε μια κατάσταση νιρβάνα και λέμε δεν με νοιάζει, πεθάνω. Και πεθαίνουμε. Ήθελε να πεθάνει ο Δήτης. Όχι. Ένιωθε έτσι, ένιωθε. Έχανε το πάνω και το κάτω. Έχανε την αίσθηση της ζωής. Την έχασε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και όταν εμείς ανεβαίνουμε τα επίπεδα χωρίς να έχουμε ενθύμηση του εαυτού μας και συνείδηση. Έτσι λοιπόν, πολλοί φίλοι, σε εισαγωγικά, από τον πολύ το δίθεν διαλογισμό της κενότητας, έχουν πάθει αυτοκαταστροφή και πηγαίνουν να χάσουν τον εαυτό τους και δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω γιατί καθυστερήσαμε. Να διανοίξουμε μια ερώτηση. Λοιπόν, μήπως μπορείς να μας πεις για τους ρόλους που παίζουν ασυνείδητα οι άνθρωποι και κάποτε εγκλωβίζονται σε αυτούς και γίνονται πολύ δυστυχισμένοι. Πες μας πώς μπορούν συνειδητά να αλλάξουν τους νοσηρούς τους ρόλους και να μπαίνουν σε ρόλους που να τους κάνουν ευτυχισμένους. Όταν πας σε ένα σκηνοθέτη και ο σκηνοθέτης θέλει να σε φτιάξει, θα λέγαμε, έναν καλό ηθοποιό, δεν θα ξεκινήσει να σου δώσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα ξεκινήσει να σου δώσει κάτι εύκολους ρόλους, έτσι, για να μπορείς να παίξεις αυτούς τους ρόλους, να τους μάθεις, έτσι, και να δει ορισμένα πράγματα. Τις περισσότερες φορές, αφού είμαστε αποκομμένοι, η εύκολη ρόλη είναι της αποκοπής. Κάθε φορά όμως, αυτή η εύκολη ρόλη της αποκοπής έχουν ορισμένες συνέπειες που πρέπει να μάθουμε παίζοντας αυτούς τους ρόλους. Έτσι, κάθε φορά, κάθε άνθρωπος, ο οποίος παίζει τον ρόλο με ένταση πραγματική, κάθε φορά ο οποίος παίζει τον ρόλο και είναι εκεί, παίρνει πραγματικά το βίωμα και μπορεί στην πραγματικότητα και είναι αυθεντικός σε ό,τι και να είναι, αυτός προχωράει γρηγορότερα γιατί παίζει σωστά τον ρόλο. Οπότε κάθε φορά η ζύμωση μέσα έρχεται. Κάθε φορά έρχεται εκείνη η κατάληξη, η κατάσταση της πήξης που σας είπα και της θήξης. Κάθε φορά έρχεται εκείνη η ώρα που θα γίνει το κλικ. Όμως πρέπει, φίλοι μου, οτιδήποτε παίζετε, να το παίζετε μέχρι εκείνη την ώρα που θα γίνει αυτή η αλχημική, ο αλχημικός μετασχηματισμός. Αν το έχετε παίξει λιγότερο, δεν θα γίνει. Αν το έχετε παίξει λιγότερο, δεν θα γίνει. Άρα τι πρέπει. Σε ορισμένες φορές λοιπόν, η ίδια σας, η ζωή σας στέλνει σε ορισμένα πάθη. Αυτά τα πάθη είναι ο πιο άμεσος, γρήγορος και εύκολος δρόμος. Είναι επικίνδυνος, κατά τη δική μας την έννοια, ναι, γιατί μπορεί να χαθούμε. Όμως κατά την έννοια της ψυχής, αυτά τα ίδια τα πάθη γίνονται μαθήματα. Όταν τα παίξουμε συνειδητά, όταν τα αφήσουμε, όταν αφήσουμε να δούμε που μας οδηγούν. Κάθε φορά όλοι λοιπόν από εσάς, από τις παλιές ζωές μας, έχουμε παίξει πάρα πολλά από αυτά τα πάθη. Όμως δεν τα ζούμε συνειδητά. Βλέπετε, δεν ερχόμαστε σε ενθύμηση. Δεν τα περνάμε από τη δική μας επεξεργασία. Τα περνάμε ασυνείδητα, τα περνάμε μηχανικά. Έρχεται όμως τώρα η ώρα να λέμε ότι έχουμε ελεύθερη βούληση. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι έχουμε ελεύθερη βούληση, δεν μπορούμε να τα κάνουμε μηχανικά. Εκείνη την ώρα το μάθημα αλλάζει. Σου λέει, έλα να σου πω, τόσο καιρό τα κάνεις μηχανικά, ήσουν σαν το ζώο, σε βοήθαγε η ίδια η ζωή. Τόσο καιρό ήσουν μικρός, σε βοήθαγε η μαμά και ο μπαμπάς. Όταν θες να είσαι εσύ αυτόβουλον, όταν θες εσύ να ενηλικιωθείς, όταν θες εσύ να έχεις δικαιώματα, θα παίρνεις και την ευθύνη. Έτσι σου λέει. Αν είσαι λοιπόν θες ελεύθερη βούληση να διαλέγεις και να αναβαθμίζεσαι χωρίς να κάνεις εσωτερική εργασία, ξέχνα το. Κάτσε τότε και δούλεψε κανονικά. Οτιδήποτε κάνεις, αφού θες ελεύθερη βούληση, πάρε και τις συνέπειες. Όπως λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν ελεύθερη βούληση και δυστυχώς διαλέγουν άλλα πράγματα ή να μην τους νοιάζει ή έχουν ξεχάσει ή οτιδήποτε γίνεται, τότε θα έρθει η ίδια η γη, όπως σας είπα, η ίδια η φύση, οι ίδιοι οι νόμοι, οι οποίοι όλοι έχουμε εδώ πέρα συμφωνήσει γι' αυτό, γιατί οι σαρκώσεις είναι ένα παιχνίδι συμφωνιών. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει συμφωνήσει, δεν θα επηρεάσει την πραγματικότητά μας. Από το μικρότερο υποσωματίδιο μέχρι το μεγαλύτερο μετεωρίτη που έρχεται εδώ πέρα και περνάει από τη γη ψιστά και το βλέπουμε, έχουμε όλοι συμφωνήσει για να είναι στην ίδια πραγματικότητα. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Κάθε φορά λοιπόν, είτε εμείς θέλουμε συνειδητά να περάσουμε σωστά τη συμφωνία, είτε εμείς δεν θέλουμε, θα έρθει κάποιος άλλος για να το κάνει για μας. Και δεν την γλιτώνουμε.
Οπότε πιο καλά είναι εμείς να θυμόμαστε τη συμφωνία που έχουμε κάνει για να παίρνουμε και τα μέτρα μας και η βούλησή μας να έρχεται έτσι ώστε να γλιτώνουμε τους καπούζους δρόλους, να τους αφήνουμε πίσω αφού τους έχουμε παίξει, έχουμε μάθει για να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι συμφωνία εμείς τα έχουμε κάνει. Έτσι λοιπόν εκείνες τις στιγμές που έρχονται οι κακοί ρόλοι, οι κακοί ρόλοι μέσα έχουν όλο το ζουμί που πρέπει να πάρετε για να πάτε στους καλύτερους. Αν εμείς όμως δεν ξέρουμε αυτό και με ξεχάσει για ποιο ρόλο ήρθαμε εδώ πέρα, για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ, για ποιο λόγο ζούμε και νομίζουμε ότι όλη η ζωή μας είναι ντύλι 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 και όπως σας είπα πριν να αλλάζουμε σενάρια και όχι συνείδηση, σενάρια και όχι συνείδηση, τότε πάλι θα ξανάρθουν τα ίδια σενάρια. Και θα γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται με την επανάληψη. Και τότε θα περιμένουν να περάσουν όλοι οι κύκλοι που χρειάζονται της περιοδούς εξέλιξης για να έρθει η ώρα όπως τώρα της μετάβασης της ανθρωπότητας. Και τώρα θα το κάνουν οι ενέργειες, αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάποιος πιο πριν από μόνος του. Αλλά επειδή ξέχασε, θα το κάνουν οι ενέργειες. Αυτό σας λέω. Και έρχεται η ώρα τώρα που θα το κάνουν οι ενέργειες, αλλά δεν θα σε ρωτήσουν με τρόπο θες. Και έτσι πολλοί άνθρωποι τώρα θα βλέπουν την πραγματικότητα της αναβάθμισης και άλλοι άνθρωποι θα βλέπουν την πραγματικότητα της καταστροφής. Το ποιος θα βλέπει αναβάθμιση και ποιος καταστροφή, αυτό πιστεύω να το καταλάβετε. Απαντήσουμε και σε κάποια άλλη ακόμα, παιδιά, και θα κλείσουμε. Λοιπόν, λοιπόν, λέει ο Ανδρέας, καλησπέρα στα μάτια, πιστεύεις ότι ένα, έχεις και υποερωτήματα φίλε μου, η συγκέντρωση, επικέντρωση ενέργειας σε μια τέταρτη διάσταση θα έχει πάντα αποτέλεσμα στο τριδιάστατο μας κόσμο. Ας απαντήσουμε πρώτα σε αυτή. Κάθε φορά που εμείς συγκεντρωνόμαστε σε κάτι, δημιουργούμε ένωση. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα, αναλόγως το πόσο πολύ δύναμη έχει η δική μας συγκέντρωση και αναλόγως τι είναι αυτό πραγματικά στην τέταρτη διάσταση που δημιουργούμε, είναι φυσικό ότι η τέταρτη διάσταση είναι μέσα και απ' έξω από την τρίτη. Άρα δεν είναι η τρίτη κάτι άλλο και η τέταρτη κάτι άλλο. Η τέταρτη διάσταση, πέμπτη, έκτη και αυτά που λέμε και εμείς θα νομίζουμε ότι είναι μπροστά έξω, μπορεί να είναι ανάπτυξη συναισθησιακή, αλλά είναι και μπροστά μέσα. Οπότε θα λέγαμε η πυκνότητα, αυτό που λες τρίτη διάσταση, είναι, γι' αυτό τη λέμε πυκνότητα, η συμπίεση της ενέργειας. Έτσι, ό,τι βλέπεις εδώ πέρα 3D, από πάνω έχει μια ολόκληρη διαδικασία από τις υπόλοιπες διαστάσεις που δεν βλέπουμε, αλλά και μέσα του. Επομένως, σίγουρα η τέταρτη διάσταση δημιουργείται αρχέτυπα από τα οποία η ενέργεια συμπυκνώνεται και εσύ εδώ πέρα βλέπεις το συμπυκνωμένο φως και το βλέπουμε σαν ύλη. Άρα κάθε φορά εμείς που μπορούμε να κάνουμε ένα μοριακό προγραμματισμό, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, να μπούμε θα λέγαμε σε άλλες διαστάσεις, τις εσωτερικές αλλά και ακτινοβολίας, τις οποίες εμείς καταλαβαίνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να μπορεί εκείνο, θα λέγαμε το 3D πλέον object, ξέρω εγώ πράγμα, τι να κάνει, να λειτουργεί κάτω από άλλα αρχέτυπα που εμείς αοράτως έχουμε δουλέψει χωρίς να φαίνεται τίποτα. Έτσι, γι' αυτό και σιγά σιγά βλέπετε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε καλώδια, δεν χρειάζεται να έχουμε συνδέσεις, δεν χρειάζεται να έχουμε το συγκεκριμένο ηλεκτρικό ρεύμα τον οποίο έχουμε τώρα και θα δουλέψουμε με άλλες καταστάσεις μόλις μπούμε στο μοριακό προγραμματισμό, θα λέγαμε. Εντάξει, και επειδή σου τα λέω αυτά, ακούγεται επιστημονικά, αλλά έτσι δουλεύουν για τον τρόπο που θες να το πεις, όπως με τις σκεπτομορφές και τα υπόλοιπα για κάποιο πράγμα όταν θέλουμε να κρυσταλλώσουμε έτσι συγκεκριμένες καταστάσεις. Ελπίζω να κατάλαβες τι λέω. Δεύτερο, τελικά εμείς πρέπει να λαμβάνουμε τα συμπαντικά μηνύματα και να ακολουθούμε ή κατευθύνοντας ενέργειες να προσπαθούμε να επηρεάσουμε γεγονότα στον ελληνικό κόσμο. Όλο αυτό το πράγμα, φίλε μου, εξαρτάται από το πόσο εμείς έτσι έχουμε δύναμη δημιουργίας μέσα μας. Όσο ένα όν μεγαλώνει, συμβαίνουν δύο πράγματα. Όσο ένα όν μεγαλώνει σε εξέλιξη, του παρέχεται και μια δύναμη δημιουργίας. Άρα αυτό που μου λες, πώς θα το καταλάβεις, ότι όσο εσύ αναβαθμίζεσαι κοσμικά, τόσο απέναντίας ο κόσμος, ιδίως η νομοτέλεια, σε κάνει, σου δίνει σε εισαγωγικά δυνατότητα, δικαίωμα να μπορείς να ενεργήσεις παραπάνω στη δημιουργία. Παρόλα αυτά, όσο εσύ μαθαίνεις την νομοτέλεια, προσέχτε, και εκεί πέρα φαίνονται και όλα τα πράγματα που λέτε εξωγήινη και τα υπόλοιπα.
όσο να βαθμίζονται μερικά όντα και μεγαλώνουν, θα λέγαμε, και συλλαμβάνονται νομοτέλεια, δεν είναι χαζοί να πάνε να κάνουν πράγματα να πέσουν ξανά κάτω. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που σας έρχεται μια δύναμη, κάθε φορά σας έρχεται λοιπόν και μια ευθύνη. Και ένας άνθρωπος συνειδητός, αφού ασχολείται και ξέρει την νομοτέλεια, μετά θα έχει και την ευθύνη, θα γνωρίζει. Άρα δεν θα κάνει πράγματα ενάντια στην νομοτέλεια, γιατί σε εισαγωγικά είναι σαν να δημιουργεί ηθελημένα κάρμα, εκτός αν έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Άρα τι γίνεται, κάθε φορά που εμείς μαθαίνουμε τις πιο πάνω ενέργειες, είναι για να μπορούμε εμείς να κάνουμε καλύτερα τη δημιουργία μας, ώστε να πηγαίνει με την νομοτέλεια, ώστε να εκφράζει, θα λέγαμε, αντανακλώντας τον εαυτό μας, ο Θεός μέσα από μας. Όταν εμείς δεν ξέρουμε την νομοτέλεια, δεν εκφράζεται ο Θεός μέσα από μας, έχουμε λοιπόν πιο μικρή δημιουργική δύναμη. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά, φίλε μου, που εσύ με αυτό το πράγμα καταλαβαίνεις ότι όσο πιο μεγάλα όντα γινόμαστε, θα φτάσουμε σημείο να αλλάξουμε τον πλανήτη. Θα φτιάξουμε σημείο να φτιάξουμε και άλλους πλανήτες. Θα φτιάξουμε σημείο αυτό που οι θεοί σε εισαγωγικά κάναν για μας, αυτοί όλοι οι προηγούμενοι, παραθελοντολογικοί, παράλληλοι εαυτοί μας, που συνδεόμαστε μαζί τους μέσω το DNA, το ψυχικό και το κρυσταλλωμένο, ζουν μέσα από εμάς. Η ίδια συνείδηση είναι και πηγαίνει σαν ροή, σαν ποτάμι. Εντάξει, το ποτάμι πού είναι, σε ποιο σημείο είναι. Το ποτάμι είναι σε όλο. Άσχετα εμείς ακολουμπάμε εδώ, εκεί, 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 κάθε φορά, μέσα στη χρονογραμμή την οποία νομίζουμε. Άρα λοιπόν τι γίνεται, έτσι όπως εμείς έχουμε τώρα τη συνείδησή μας σε αυτά το επίπεδο του ανθρώπου, σε αυτή την κατάσταση του μη ενεργοποιημένου ανθρώπου, γιατί ακόμα είμαστε μειωμένης ευθύνης που λέγε, περιορισμένης ευθύνης, άρα θα έχουμε περιορισμένη δημιουργία. Μόλις εμείς μεγαλώσουμε, θα λέγαμε συνειδησιακά, και μάθουμε τις ενέργειες, θα λέγαμε καλύτερα των άστρων, τις κοσμικές, τότε θα ξέρουμε καλύτερα να τις εκφράζουμε και στην πραγματικότητά μας. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, ένα πράγμα θα σας πω, ούτως ή άλλως όλα τα πάντα επηρεάζονται, φίλοι μου. Όλα. Και μόνο που κάθομαι εδώ πέρα, σας είπα προηγουμένως στην αρχή της διάλεξης, επηρεάζουν τα πάντα. Καταλάβατε, ο τρόπος αλλάζει καμιά φορά. Όταν θέλουμε τον τρόπο του επηρεασμού να τον δούμε, τι σας είπα, πρέπει να ακούτε τα λόγια μου και να πείτε, «Α, ο Σταμάτης ωραία τα λέει». Δηλαδή, αν εγώ δεν μιλάω, δεν εκπέμπω. «Α, ο Σταμάτης πρέπει να κάνει τις πράξεις για να τις δεις εσύ». «Α, ο Σταμάτης πρέπει να μιλήσει για να καταλάβεις εσύ ποιος είμαι». «Α, ο Σταμάτης πρέπει να πηγαίνει σύμφωνα με κάποια άλλα πράγματα που έχω δει για να καταλάβεις εσύ ποιος είναι ο Σταμάτης». Έτσι λοιπόν, βλέπετε, φίλοι μου, ακριβώς εκεί υπάρχει μοναχικότητα, όπως σας είπα στην αρχή. Πολλά πράγματα λοιπόν που λειτουργούμε εσωτερικά, θα δείτε ότι δεν φαίνονται τόσο πολύ στον εξωτερικό κόσμο. Γιατί δουλεύουμε με τις ακτινοβολίες περισσότερο. Δουλεύουμε με το σχηματισμό ιδεών περισσότερο. Δουλεύουμε με την ίδια την κατανόηση περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος για να το συλλάβει αυτό πρέπει να το δει στο 3D, αυτός που είναι τρισδιάστατος. Αυτός που είναι τετρασδιάστατος θα το δει στη τέταρτη διάσταση. Αυτός που είναι πέμπτο διάστατος θα το καταλάβει αλλιώς. Έτσι συμβαίνουν, φίλοι μου, όλα αυτά τα πράγματα για να ζούμε σε αυτό το ωραίο τέλειο σύμπαν το οποίο ζούμε. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ σήμερα ευχαριστώ και πάλι όλους σας για την προσοχή που μου δώσατε. Όποιοι θέλουν να συνεργαστούν, μπορούν να συνεργαστούν, τι σας είπα, για να το δουν σε 3D αυτοί που δεν μπορούν να το συλλάβουν ενεργειακά, να κάνουμε τις δικές μας κοινοποιήσεις, έτσι, να μοιράσουμε τη γνώση. Μοιραστείτε, σας λέω πάλι, όπως λαμβάνετε. Δωρεάν πήρατε, δωρεάν δώσετε κι εσείς. Μοιραστείτε όπως λαμβάνετε τα πράγματα και θα είστε μέσα σε τέλεια ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ, είπαμε, για την προσοχή σας. Χρόνια πολλά και πάλι. Ειρήνη σε όλους.